Εμείς, Μπάμπη, πηγαίναμε τότε, θυμάσαι, το 66-67 μέχρι το 69. Τότε που ήταν οι πολλοί μετανάστες στη Γερμανία. Πήγαμε 5-6 φορές με τον κύριο Καλομύρη, το φίλο μας τον Καλομύρη. Γιατί εγώ πραγματικά τον αγαπώ τον Γιώργο, γιατί έχουμε κάνει συνεργασία, δεν μπορώ να τον αγαπώ. Και είσαστε και φίλοι. Πολλά χρόνια συνεργασία. Τέλος πάντων, πήγαμε κάποτε στη Γερμανία και ο τελευταίος σταθμός ήταν στο Ντίλσεντορφ. Δηλαδή από εκεί εφεύγαμε και ερχόμεθα στην Ελλάδα. Κάναμε τον τουρνέ στη Γερμανία όλο, στο Βέλγιο, στην Ελβετία και φεύγαμε από τον Ντίλσεντορφ. Πήγαμε λοιπόν να φύγουμε από τον Ντίλσεντορφ. Παίξαμε στο κουμπάρο μου εκεί πέρα του Πλουμί την Τζαμαρία. Και το Σάββατο το πρωί πήγαμε να ψωνίσουμε, ξέρεις τώρα. Ναι, τα συνηθισμένα ψώνια που κάνουν όλοι. Ναι, δώρα και τα λοιπά, όπως συνήθως, ο καθένα μας. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς τον έσπρωξε έτσι και είδα λοιπόν κάτι εδώ πέρα. Του λέει, τι είναι, λέει, τα λεφτά μου είναι. Μα αυτό είναι σκληρό, λέει, το ψαλίδι μου λέει. Γιατί ψαλίδι, και βγάζει λοιπόν ένα ψαλίδι, και το κρατάει αυτό το ψαλίδι. Αυτός λοιπόν το κρατούσε για το μουστάκι του, να θυσιάζει το μουστάκι από κάτω. Και του λέω, τι το κρατάς το ψαλίδι, Γιώργη. Λέει, αυτό το κρατάω, μου λέει, για ασφάλεια τη ζωή μου και τη ζωή σου και το λεφτό μας. Και το λεφτό μας. Μας εκλέψουν δηλαδή. Μας εκλέψουν δηλαδή, ναι. Τέλος πάντων, και μου γεννήθηκε λοιπόν η ιδέα αυτή, λέω, να βάλω κανένα να έρθει στο δωμάτιο, να δω τέλος πάντων τις ενέργειες του Καλομύρη. Αν θα χρησιμοποιήσει το ψαλίδι. Πήγαμε λοιπόν στο συντέκνο μου το μαγαζί και να πιούμε καφέ και το είπα του συντέκνου μου, του Πλουμί. Του λέω, αυτό και αυτό θα κάνουμε το Καλομύρη τη Δευτέρα το πρωί. Και φεύγαμε τη Δευτέρα το βράδυ. Λέει, ναι, μου λέει, ναι, μήπως παραξηγηθεί, μου λέει, είναι εγωιστής, είναι ο Γιάννος, μην την εγωιστής. Δεν παραξηγά, του λέω, δεν πρέπει να παραξηγείς, για να παραξηγείς. Με ένα φίλο μου, του λέω, δεν με παραξηγά. Εντάξει. Την ώρα αυτή που εκουβέντιαζα με το σύντεκνο μου στο μαγαζί του, στη Τζαμαρία, μπαίνει ένας σοπασίς, ξάδερφος του συντέκνου. Ο Θωμάς. Και του φωνάζομαι λοιπόν και μέρα γνωστός μου και του λέω, ρε, εσύ. Δεν μου λέει να το κάνω, ναι. Ναι, αλλά μόλις χτυπήσω, μου λέει, τη Δευτέρα το πρωί, θα μου ανοίξεις την πόρτα, γιατί αν με δούνε οι καθαρίστρες εκεί πέρα του ξενοδοχείου, θα καλέσω την αστυνομία και θα μπορώ να φάω 15-20 χρόνια φυλακή. Θα βαστώ πιστόλι, με μάσχα κτλ. Ξέρεις τα σχετικά. Όχι, του λέω, μόλις ακούσω την πόρτα και χτυπήσω, θα σηκωθώ να σ' ανοίξω. Κάναμε εμείς το Σάββατο το βράδυ του Γκλέντι, την Κυριακή το βράδυ, δύο βράδια πολύ ωραία. Συγκέντρωσε λοιπόν 17-18 χιλιάδες μάρκα στο πορτοφοράκι. Τα έκανε 100 στάρκα και τα βάζανε, θυμάστε, πορτοφοράκι που ήταν το τελάκι στη μέση. Ναι. Τα βάζανε λοιπόν εκεί πέρα, 17-18 χιλιάδες σίγουρα λεπτά. Και φεύγαμε τη Δευτέρα το βράδυ για την Ελλάδα. Λοιπόν, εντάξει, συνοηθήκαμε για την Κυριακή με το Θωμά, μου λέει, στις 7.30 ώρα θα είμαι στην πόρτα σου απ' έξω. Εντάξει. Πήγαμε λοιπόν κατά τις 5.30 ώρα να ξεπλώσουμε. Στο δωμάτιο λοιπόν πήγαμε, μοιράσαμε τα λεπτά. Το κρεβάτι μου ήταν στην πόρτα δίπλα, εμένα και του Καλομύρη αυτού που είσαι εσύ. Λίγο μακριά από την πόρτα. Δηλαδή κανονικά έπρεπε να σηκωθώ εγώ και όχι ο Καλομύρη. Ήταν το κρεβάτι μου δίπλα στην πόρτα, κοντά στην πόρτα. Λοιπόν, μοιράσαμε τα λεπτά. Πέφτουμε να κοιμηθούμε. Έβγαλα εγώ και άφησα, μου είχαν περισσέψει ελληνικά λεπτά λοιπόν 5-7 χιλιάρικα, δεν ξέρω τι, και τα έβαλα στο κομμωδίνο μου απάνω δίπλα στην πόρτα. Και 2-3 100 μάρκα. Απάνω κι αυτά. Για να τα πάρει ο Θωμάς Μαζέρ. Λοιπόν, ξαπλώσαμε. Αυτός έχει ένα συνήθιο και σκεπάζεται. Δεν φαίνεται το κεφάλι του καθόλου. Λοιπόν, εγώ με την έγνοια. Δεν σε έπαιρνε ο ύπνος. Μα δεν με έπαιρνε ο ύπνος. Μόνο κοίταζα λοιπόν πότε θα ξημερώσω από το παράθυρο, πότε θα δω το φως της μέρας. Κοίταζα το ρολόι, τέλος πάντων λοιπόν, μια δόση γλυκότητα που χτύπησα εγώ. Αλλά μόλις άκουσα το χτύπο, με πήραν τα γέλια εμένα. Ναι, και λέω, θα χάσω το παιχνίδι. Ναι, ναι, επιμένει λοιπόν ο Θωμάς απ' έξω, χτυπάει ο άνθρωπος, ανησυχούσα εγώ λοιπόν για το Θωμά, να μην το δημιουργήσω καμιά ιστορία. Και μια δόση ξυπνάω, κάνω την κουβέρτα μου έτσι και μου λέει, ποιος είναι, βρε. Λέω, ξέρω εγώ, σήκω να τα ανοίξει. Λέει, σήκωσε.
Δεν σηκώνομαι εγώ, του λέω, αλλά δεν γέλασα τότε, περιορίστηκα στο γέλιο. Και του λέω, σήκω, σε παρακαλώ, Γιώργη. Όχι, σήκω, μπρε, σήκω, του λέω, δεν μπορώ. Όχι, σήκω. Τέλος πάντων, συνήθως ο άνθρωπος σε χτύπα, λοιπόν, και σηκώνομαι, πλες. Και θεωρώ πραγματικά ένα τέρας. Λόγω τιμής, Θωμά και εγώ αμφίβα, αλλά λέω, μπρε, πως δεν είναι ο φίλος μου. Τώρα είδα ένα πράγμα, λέω, χίλια στα γύρια, έντεξε στα ουρεμνά. Τι γίνεται εδώ πέρα, μου ξάνομαι τον πιστό, λοιπόν. Μιλούσε γερμανικά, μπαίνει μέσα με μια μαύρη τραγιάσκα, με μια μαύρη κάλτσα γυναικεία, με ένα μαύρο τρισκότ, τον πιστόλι στο χέρι. Και μόλις έμπαινε λοιπόν, πέρα τα λεπτά, ο Καλομήρης λοιπόν τον κοίταζε και δεν μίλια. Επήρε τα λεπτά, εγώ σηκώθηκα και άνοιξε την πόρτα και πήγα και ξάπλωσα. Αλλά είχα πεθάνει στα γέλια. Μεθόρυ, λέω, έχασα το παιδί, γελάσω τουλάχιστον. Γελώ εγώ λοιπόν, γελάω που λες, γελώ, με κοίταζε ο Καλομήρης, κοίταζε το Θωμά. Και μην τα λέει, μην τα λέει. Λεφτά θέλει, του λέω. Δεν θεωρεί ότι τα θέλει. Λεφτά θέλει. Και σηκώνεται λοιπόν, είχε το σακάκι κρεμασμένο στην καρέκλα. Ω συνήθω το σάζομαι όλοι και πέρα το κρεμάμε. Και σηκώνεται λοιπόν και πιάνει το πορτοφολάκι του. Ψαλίδια, τα ψαλίδια τα ξέχασαν. Λοιπόν, του πετά το πορτοφολάκι πάνω στο κρεβάτι μου. Απάνω μου δηλαδή. Εγώ να κοπανίζομαι τώρα με τα γέλια. Είχα πεθάνει από τα γέλια. Τι σε έλεγα το γέλιο σα. Ναι, αμέ. Του είπε στο ψαγίδι, βρε. Λοιπόν, σκύβει ο Θωμάς και πιάνει το πορτοφολάκι και το βάζει στο τρισκότ εκεί που είχε βάλει και τα λεπτά μου εμένα πριν στο κομμωδίνο. Και μετά πάει και ξανά. Πέφτει στο κρεβάτι πάλι και σκεπάζεται. Και τώρα κοίταζανε. Αλλά όταν έπεσαν στο κρεβάτι, μπάμπι, στο λόγο τη τιμή μου τη δεύτερη φορά, γύρισα και το κοίταξα λοιπόν. Λόγω τιμή τώρα ελπίθηκα. Το μετάνιωσα πως το έκανα λοιπόν. Το χείλι του ήταν αλόμπλαγο. Ήταν πεθαμένο και κουρασμένο ο άνθρωπο. Και ήταν πορεμένο. Και είχε ζώρα με τα χρήματα τότε, όπω μου το έπαιρνε. Θα δει στη συνέχεια, θα τα ακούσει. Γιατί έκτισε τότε το σπίτι του και είχε μεγάλο ανάγκη από χρήματα ο άνθρωπο. Λοιπόν, τον εκείταζε μπλε, ήταν το χείλι του, όπω το ποκάμισό σου, μπλε. Και του επίμενε λοιπόν ο Θωμάς και του ξάμανε τον πιστόλι και του μιλούσε γερμανικά. Λέει, τα λέει, μπρε μου λέει. Λέω κι άλλα θέλει, λέει, δεν έχω άλλα, του λέει, δεν έχω. Δεν έχω άλλα, του λέει. Και μετά τα που άκουσε ότι δεν έχω άλλα ο Θωμάς, και μου λέει, έκανε μεριάς καπλές και σου λέει, με την ομανιάς. Λοιπόν, του λέω εγώ. Αυτή είναι η αυθεντική ιστορία τώρα. Στο λόγο της τιμής μου, ναι, όπως είναι, ατόφια, καθαρή, ναι. Και του λέω, βρε Γιώργη, καλά, βλέπεις και μου ξαμώνουνε μπιστόλι. Μπιστόλι και γελώ. Δεν το κατάλαβες ότι την είχα κάνει εγώ την ιστορία αυτή, του λέω. Λέει, έχεις το λόγο της θεατρικής μου τιμής. Σου ορκίζομαι στη μάνα μου, σου ορκίζομαι στον πατέρα μου. Ότι δεν ελπίθηκα τα λεφτά από που έχασα, 17-18 χιλιάδες δολάρια και ξέρεις, μου λέει, το ζόρο που έχω. Αλλά ελπίθηκα εσένα, από ενόμιζα ότι τρελάθηκε, λέει, από το φόβο σου. Άκου να δεις μια έξυπνη κουβέντα, άνθρωπο. Πραγματικά έξυπνη. Έξυπνη. Ευστροφία 100%. Εκεί τα ξαναβγήκε από πάνω. Ναι. Με καταλαβαίνεις. Λέει, κουζουλάθηκε. Δεν ελπίθηκα τα λεφτά. Ναι, δεν ελπίθηκα τα λεφτά που έχασα. Μου λέει, ελπίθηκα σε ένα θα σε κάνω τρελό στη Γερμανία. Γιατί άνθρωπο λέει, τρελαίνεται. Και από το φόβο και από τη χαρά.